Άγιο είχε ένας 11χρονος, ο οποίος παραλίγο να γίνει θύμα τροχαίου στο παλιό της Καβάλας το πρωί της Δευτέρας. Σύμφωνα με τα όσα μετέφερε η Δημοτική Σύμβουλος και κάτοικος Παλιού, κυρία Ευαγγελία Δρακονάκη, στο ράδιο 1 στους 90,5, ο 11χρονος ήταν στο πεζοδρόμιο όταν ξαφνικά ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου του και ευτυχώς που πάτησε κόνα, διότι θα είχε χτυπήσει ενδεχομένως και θανάσιμα τον 11χρονο. Μάλιστα, είναι χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η πετσέτα που είχε μαζί του 11χρονος βρέθηκε κάτω από τις ρόδες του αυτοκινήτου. Δεκάχρονο αγοράκι, ευτυχώς ο οδηγός κατάλαβε ότι μόλις χάνει τον έλεγχο πάτησε κόρνα και ένα 11χρονο αγοράκι που ήταν ακριβώς πάνω στο πεζοδρόμιο μπόρεσε να τραβηχτεί προς τα πίσω. Να σας πω χαρακτηριστικά ότι η πετσέτα θαλάσσης την οποία είχε στο νόμο του το παιδί την τράβηξε η ρόδο του αυτοκινήτου. Καταλαβαίνετε δηλαδή ότι το παιδί είχε πραγματικά πολλούς αγίους πάνω στο κεφάλι του και δεν είχαμε θαυμάσιμο. Θανάσιμο, έτσι, τραυματισμό. Οι κάτοικοι είναι δικαιολογημένα εξαγριωμένοι, πόσο μάλλον δε όταν υπήρξε η ευκαιρία για κυκλοφοριακή μελέτη τον προηγούμενο μήνα και απεντάχθηκε καθώς σύμφωνα με την διοίκηση του Δήμου υπήρχαν άλλες έκτακτες ανάγκες. Επανέρχεται λοιπόν μία ακόμα φορά η αναγκαιότητα της μελέτης κυκλοφοριακής στον κεντρικό δρόμο του Παλιού. Μήπως μπορούν να μπουν σημάνθεις, φωτεινάες, πινακίδες, επιπλέον διαβάσεις κτλ. Κτλ. Που να επισημαίνουν την αναγκαιότητα χαμηλής κίνησης των οχημάτων. Βέβαια να ξαναπούμε ότι κανένα σήμα και καμία διάβαση δεν αντικαθιστά την σωστή και επιμελή οδήγηση που πρέπει να έχει κάποιος οδηγός. Οι οδηγοί πρέπει να γνωρίζουν και γνωρίζουν ότι μπαίνουν σε μια κατοικημένη περιοχή που το όριο κίνησης των οχημάτων τους πρέπει να είναι πάρα πάρα πολύ χαμηλό. Αλλά από πλευράς Δήμου νομίζω ότι αναγκαία και επιβεβλημένα επανέρχεται το δεδομένο ότι θα πρέπει να ασχοληθούν με τη μελέτη της κυκλοφοριακής ρύθμισης στον κεντρικό δρόμο του Παλιού. Ακούστε να δείτε, να δούμε γιατί παρεμβάσεις μιλάνε. Γιατί π.χ. πολλοί μιλάνε για σαμαράκια. Λέω ένα παράδειγμα. Ναι. Αυτά απαγορεύονται ρητά. Τα σαμαράκια απαγορεύονται ρητά. Βάλαμε στις τροφές εκεί, βάλαμε τα μάτια της γάτας, μικρά κολονάκια ενδιάμεσα κτλ. Ούτε μία εβδομάδα δεν κρατάνε. Και μάλιστα σε πρόσφατη συζήτηση που είχαμε με τον Δήμαρχο να βγουν κτλ. Μου λέει να τα ξαναβάλουμε κτλ. Λέω να τα ξαναβάλουμε. Αλλά έτσι δεν λύνεται το πρόβλημα. Δηλαδή πάλι θα τρέχουν, είτε θα έχουν πιει και είτε θα είναι από μόνοι τους από υπερβολική ταχύτητα κτλ. Πάλι θα έχουν τα ίδια θέματα και τα ίδια προβλήματα. Δεν αλλάζουν αυτά.